οι Ρώσοι παρατάσσουν τουρκικό όχημα που έκλεψαν από τους Ουκρανούς. Ρωσικά αερομεταφερόμενα στρατεύματα λοιπόν φαίνεται πως επαναχρησιμοποιούν ένα τουρκικής παραγωγής τεθωρακισμένο τροχοφόρο όχημα BMC Kirpi στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Να σημειώσουμε πως τα εν λόγω οχήματα έρχονται με αντιναρκική προστασία. Το Kirpi εθεάθη με το χαρακτηριστικό σύμβολο V, γεγονός που υποδεικνύει πως οι Ρώσοι το παρατάσσουν κανονικά στον πόλεμο. Αυτό το γράμμα αποτελεί σύμβολο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου. Το Kirpi είναι ένα τεθωρακισμένο όχημα με ενσωματωμένη αντιναρκική προστασία, το οποίο ανέπτυξε η εταιρεία BMC των Τούρκων. Τουλάχιστον ένα από αυτά τα οχήματα των Ουκρανικών δυνάμεων φαίνεται πως πέρασε στα χέρια Ρώσων στρατιωτών. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, όπως μία από την σελίδα Defense News, η τουρκική κυβέρνηση παρέδωσε τουλάχιστον 100 χρησιμοποιημένα Kirpi στον Ουκρανικό στρατό. Η παράδοση των Kirpi ήταν αποτέλεσμα μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και όχι μιας συμφωνίας μεταξύ της Ουκρανίας και της BMC, της κατασκευάστρια των Kirpi. Ο Ουκρανός βουλευτής Γιούρι Μισιάχιν είχε δηλώσει πως τα τουρκικής προέλευσης τεθωρακισμένα οχήματα είναι εξοπλισμένα με ισχυρά πολυβόλα όπλα, τα οποία περιστρέφονται κατά 360 μοίρες. Με συνολικό βάρος στα 19.050 κιλά, τα τουρκικά Kirpi μπορούν να ταξιδέψουν με μέγιστη ταχύτητα 100 χιλιόμετρων την ώρα, σε εμβέλεια έως 750 χιλιόμετρα ή 466 μίλια. Το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί είτε με ένα πολυβόλο 7,62 χιλιοστών, είτε με ένα παρόμοιο όπλο μεγαλύτερου όμως διαμετρήματος, συγκεκριμένα 12,7 χιλιοστών. Παράλληλα, είναι διαθέσιμο και με τηλεκατευθυνόμενες βάσεις όπλων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.